καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο έχει ως αφιέρωμα πώς είναι να είσαι είτε βοήθος ομάδα αρχής, δηλαδή academy όπως το λέω στην κατασκήνωσή μου, ή αλλιώς πώς είναι να είσαι ομαδάρχης. Πέρσι ήμουν βοηθός ομαδάρχης και φέτος ήμουν ομαδάρχης κανονικός, αλλά επίσης και τη δικιά μου εμπειρία, δηλαδή πώς έδωσα εγώ όταν ήμουν ομαδάρχης στη academy, τι μου είχε τύχει εκείνη τη χρόνια να κάνω. Δηλαδή φέτος και πέρσι. Πάμε στο βίντεο. Καταρχάς, το να είσαι academy είσαι ουσιαστικά ο βοηθός του ομαδάρχη. Δηλαδή βοηθάς τον ομαδάρχη σου στις δουλειές του. Ένα μειονέκτημα όμως το να είσαι βοηθός του ομαδάρχης είναι ότι αν παράδειγμα έρθουν στο σπιτάκι σου στην καθήνα και πούν θέλω να έρθει εδώ ο ομαδάρχης, μόνο ο ομαδάρχης πηγαίνει. Ο βοηθός του ομαδάρχη δεν πηγαίνει και όταν είσαι academy ουσιαστικά δεν πληρώνεσαι. Και πληρώνεσαι μόνο όταν είσαι ομαδάρχης. Όταν είσαι βοηθός ομαδάρχης, έχεις επίσης και υποχρεώσεις. Δηλαδή, σιγά σιγά αρχίζεις να κάνεις κάποια πράγματα στην κατασκήνωση υποχρεωτικά, αλλά όταν είσαι academy δεν είναι τόσα πολλά όσο του ομαδάρχη, του κανονικού. Και επίσης, όταν είσαι academy, σε βάζουν και άλλες δουλειές να κάνεις στη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην κατασκήνωση. Π.χ. μπορείς να βοηθήσεις τα extreme sports, μπορείς να βοηθήσεις την πισίνα, μπορείς να βοηθήσεις τα επιτραπέζια. Εγώ όταν ήμουν academy είχα βοηθήσει πάρα πολύ τον ομαδάρχη μου, γιατί όχι μόνο γιατί το ήθελα, αλλά και γιατί θα με βοηθούσε στο μέλλον. Δηλαδή θα έλεγαν ότι ο Μάρκος κοίτα μπορεί να βοηθήσει τον ομαδάρχη του, σημαίνει ότι και να είσαι ο ομαδάρχης το ίδιο θα κάνει και καλύτερα. Εμένα μου έχει τύχει να βοηθάω στην πισίνα, παρόλο που ήταν κουραστικά, μου έμειναν πολλές αναμνήσεις από τότε και μ' άρεσε και δεν θα είχα πρόβλημα να ξαναδουλέψω στην πισίνα. Και γενικά είχα περάσει καλά ως academy, ήταν από τις καλύτερες χρονιές. Είχα και κάποιες υποχρεώσεις, αλλά όχι τόσο πολλές όσο ενός ομαδάρχη κανονικού. Και άσχετο, αλλά στην βραδιά στελεχών, που είναι μια βραδιά που οι ομαδάρχες τραγουδάνε, είτε χορεύουν, ή κάνουν κάτι άλλο, και το academy μπορεί να συμμετάσχει, δηλαδή ο βοηθός του ομαδάρχη. Απλά για να ξέρετε, όταν είσαι academy, δεν πληρώνεσαι, δεν θα πάρεις εισόδημα. Και ούτε θα πάρεις βιβλιάριο εργασίας που θα σας δείξω σε λίγο. Και για πες μου, ποιος κέρδισε την Eurovision το 2003? Η Τουρκία. Με ποιο τραγούδι? Με το Every Way That I Can. Α, για τραγούδι το? Every Way That I Can. Δεν ξέρω τι συνέχεια. Δεν πειράζει. Γεια σου Μάρκο. Γεια. Αυτό που κολούσε. Στον τοίχο. Έλα, πες σοβαρά. Γιατί να μην μάθουν ποιος κέρδισε την Eurovision το 2003? Παιδί μου, πού κολούσε όμως η Eurovision με τη θεματολογία του σημερινού βίντεο? Η Eurovision είναι ένα σημαντικό γεγονός και κανονικά σε κάθε βίντεο πρέπει να μιλάς λίγο για αυτό το θέμα, για την Eurovision. Και σε αυτό το βίντεο αποφάσισα να χωθώ και να πω ποιος την κέρδισε το 2003. Δεν με έχει σχέση, αν είναι έτσι και εγώ σε κάθε βίντεο θα λέω τι έφαγα χθες. Αφού σε όλους αρέσει η Eurovision. Φίλε, παραδέξου ότι κανένας δεν τον νοιάζει ποιος κέρδισε την Eurovision το 2003 και πώς πήγαινε ο ρυθμός του τραγουδιού, και δεν νομίζω στο κοινό μου να τους ενδιαφέρει ποιος κέρδισε την Eurovision και πώς πήγαινε το τραγούδι. Δεν θα φύγω από το βίντεο εάν δεν μας τραγουδήσει το Everywhere That I Can τη Serdab. Φίλε, ο Σάκης Ταλιμανίδης μου είπε ότι σε θέλει στο Survivor 3 που θα γίνει το 2019. Πήγαινε στο casting. Σοβαρά. Εγώ θα πάω ως την Αθήνα να βρω αυτό το casting για να το πάρω για το Survivor 3. Φεύγω από το βίντεο. Ωραία, έφυγε κι αυτός. Τώρα θα σας μιλήσω για τη θέση του ομαδάρχη, που για όσους θα με ρωτήσουν παίρνεις και εισόδημα από αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι ο ομαδάρχης είναι από εκείνες τις δουλειές που απλά δουλεύει ένας νέος για να παίρνει ένα χαρτζιλίκι. Παράδειγμα, είτε να γίνεις γιατρός, είτε δικηγόρος, είτε οικονομολόγος, είτε λογιστής, είτε βιολόγος. Είναι μια δουλειά για χαρτζιλίκι απλά. Και η διαφορά με τον ομαδάρχη του academy. Λοιπόν, ακούστε. Ουσιαστικά, το να είσαι ομαδάρχης και academy είναι πολύ παρόμοια. Έχουν πολλά κοινά. Απλά όμως, παιδιά, τα σκηνές που πηγαίνω φωνάζουν για τα λεωφορεία να πάνε κατασκηνωτές για να πάνε στην Χαλκιδική, το μέρος που είναι κατασκηνωσή, στις 4 ή 4.30, δεν ξέρω. Και για τους ομαδάρχες, δηλαδή εγώ φέτος, με φώναξαν στις 2 η ώρα το μεσημέρι, 2-2.30 δεν θυμάμαι, και θέλανε να μας μιλήσουν κάποια πράγματα ως ομαδάρχης. Δηλαδή ουσιαστικά ο ομαδάρχης είναι προφανώς ανώτερο από το να είσαι κατασκηνωτής ή βοηθός ομαδάρχη.
και ο μαντάρχης είχε να κάνει δουλειές με τα λεωφορεία. Όμως, νομίζω οι μαντάρχες, εμείς που ήμασταν εκεί, ήμασταν μονός αριθμός και τα λεωφορεία ζυγός. Οπότε κάποιος έπρεπε να ήταν απλά σαν ένα συνοδός. Μαντέψτε ποιος ήταν συνοδός και όχι να προσέχει λεωφορεία. Δεν ξέρω πως και έτσι. Όταν είσαι ο μαντάρχης λοιπόν, παιδιά, σχετικά με το βοηθός μαντάρχης έχεις παραπάνω υποχρεώσεις. Βέβαια, εγώ έτυχε να είχα και δεύτερο μαντάρχη, που ο δεύτερος μαντάρχης πήγαινε πολλά χρόνια. Ήταν ο μαντάρχης από παλιά και ήταν πιο έμπειρος σε πολλά θέματα και ουσιαστικά ό,τι δεν μπορούσε να κάνει, ουσιαστικά το αναλάβανα εγώ αυτό το θέμα. Και όταν είσαι ο μαντάρχης, πάλι αναλαμβάνεις πόστα, όπως αναλαμβάνεις και όταν είσαι βοηθός ο μαντάρχης. Δηλαδή, είτε είσαι σε extreme sports, είτε σε πισίνα. Για κάποιο λόγο φέτος όμως, εμένα με βάλαν στο να προσέχω τους κατασκηνωτές μου όλη την ώρα. Κάποιοι λέγαν, όλοι οι μαντάρχες όταν μάθανε αυτό λέγανε, «Α, ο Μάρκος είναι πολύ τυχερός άνθρωπος, δεν θα χρειάζεται να εργάζεται σε δραστηριότητες κτλ». Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ το είδα αρνητικά. Γιατί όταν πηγαίναμε δραστηριότητες, ήταν ήδη ο μαντάρχες εκεί και ουσιαστικά για να είμαι και ειλικρινής μαζί σας, αυτό το να προσέχω παιδιά το έκανα στην αρχή κυρίως. Και για όσους θα με ρωτήσουν και επειδή ξέρω ότι θα το ρωτήσετε, με βάλανε σε παιδιά τρίτης γυμνασίου ήταν τα περισσότερα. Μετά έφυγαν και ήρθαν παιδιά λυκείου και μετά ήρθαν παιδιά πρώτης δευτέρας γυμνασίου σε μένα. Μαζί με τον άλλο μαδάρχη, τι έπρεπε να προσέξουμε. Αλλά την περισσότερη χρονιά της φετινής κατασκήνωσης πρόσεχα παιδιά τρίτης γυμνασίου. Που έχουμε ελάχιστα χρόνια διαφοράς. Ναι. Και από ένα σημείο και μετά, επειδή ήταν και μεγάλοι και ουσιαστικά ήταν η τελευταία τους χρονιά, προτελευταία κατασκηνωτές και θεωρητικά μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν και ήταν τυπικοί στις δραστηριότητες, νομίζω τους έλεγα ότι αν θέλετε να με βρείτε, θα είμαι ένα συγκεκριμένο μέρος, μπορείτε να με μιλήσετε και μετά. Και μετά τα παιδιά έρχονταν και μου μιλούσαν, έλεγαν π.χ. Μάρκο, εγώ θα βγάω για έξοδο. Μάρκο, αυτός χτύπησε. Μάρκο, αυτός έρανε. Μάρκο, αυτός βρήκε κοπέλα. Εντάξει, το τελευταίο το λέγανε απλά στο λέω για αστείο. Ουσιαστικά, όταν είσαι ο μαντάρχης, αν είσαι και ο μαντάρης επίσης, δεν σου ξεφεύγουν και οι στερήσεις. Τι είναι η στέρηση για όσους δεν ξέρουν? Η τιμωρία ενός μαντάρχη όταν το σπιτάκι του δεν είναι στα καλύτερά του ή αυτός έχει κάνει κάτι μη φυσιολογικό ο μαντάρχης. Αλλά η στέρηση όμως δεν παίζει ρόλο με το αν θα πας του χρόνου ή όχι. Ένας φίλος μου έχει πάει 5 στερήσεις και τον πήρα και του χρόνου. Προσωπικά δεν έχω πάει στέρηση ακόμη. Ούτε εγώ ούτε ο άλλος ο μαντάρχης. Βέβαια, με βοηθούσε το ότι είχα έναν έμπειρο μαντάρχη γιατί αυτός ουσιαστικά μπορούσε να βάλει εύκολα σε τάξη παιδιά. Εγώ απλά, άμα ήταν λίγο ανήσυχη και ήταν ο μαντάρχης ο άλλος δίπλα, εγώ το έκανα τη δουλειά αυτή. Επίσης, ο μαντάρχης ή και βοηθός ο μαντάρχης ακόμη, δεν σημαίνει μόνο να προσέχεις τα παιδιά, είναι και άλλα πράγματα. Καταρχάς, όπως σας είπα, μπορεί να σε βάλουν σε δραστηριότητες να δουλεύεις. Είτε σε extreme sports, είτε σε πισίνα, είτε σε ζωγραφιές. Δηλαδή, και εκεί πρέπει να είσαι καλός και να βοηθάς πολύ καλά τους κατασκηνωτές και να τους δεις καλές οδηγίες. Να μοιράζεις το φαγητό στην τραπεζαρία. Και όχι μόνο, και ένας κανονικά σωστός μαντάρχης, κάτι που δεν έκανα εγώ, είναι να τρώει το φαγητό, γιατί έτσι δείχνει παράδειγμα στους κατασκηνωτές ότι πρέπει να φας αυτό το φαγητό. Είτε σ' αρέσει, είτε δεν σ' αρέσει. Εγώ προσωπικά δεν το έκανα γιατί μπορείτε να καταλάβετε τους λόγους ότι κάποια φαγητά στην κατασκήνωση δεν μ' άρεσαν. Επειδή ξέρω ότι θα ακουστούν διάφορα, είναι η μειοψηφία το φαγητό που δεν μ' άρεσαν και δεν έτρωγα. Τα άλλα φαγητά τα έτρωγα. Επίσης, ο μαντάρχης σημαίνει και υπηρεσία. Ουσιαστικά είναι σαν να είσαι ο φύλακας και να προσέχεις ένα μέρος. Είναι υπηρεσία. Ουσιαστικά είναι κάτι σπιτάκια και εσύ ουσιαστικά βλέπεις ποιος κατασκηνωτής περνά και ποιος φεύγει. Και ουσιαστικά όχι μόνο αυτό, σε συγκεκριμένες ώρες απαγορεύονται οι κατασκηνωτές να είναι στα σπιτάκια τους και εσύ ουσιαστικά πρέπει να τον ρωτάς και για ποιο λόγο δραστηριότητα εκεί είναι στο σπιτάκι. Γιατί και αν σου πει παράδειγμα θα αλλάξω για μαλλιό, πρέπει κανονικά να του πει σε 5 λεπτά, 2 λεπτά και μετά πρέπει να μπει στο σπιτάκι, να το ρωτήσει και από ποιο σπιτάκι είναι
γιατί πρέπει να δεις τι τρέχει. Υπάρχουν υπηρεσίες γιατί έχουν συμβεί ληστείες πολλές στην κατασκήνωση και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά πάλι για κάποιο λόγο με βάλανε μόνο μια φορά υπηρεσία για πολύ ελάχιστα λεπτά, δηλαδή ούτε καν 6 λεπτά, ούτε καν 5 λεπτά. Με είχαν βάλει υπηρεσία επειδή ο αρχηγός είχε καταλάβει ότι δεν με έβαλε ο κοινοτάρχης μου ακόμη υπηρεσία και μου το έβαλε ότι άμα ποτέ με βάλει υπηρεσία να δω πως είναι η κατάσταση. Και έτυχε να με βάλει υπηρεσία για να πλήρωσε για έναν άλλο νομαντάρχη και μετά έφυγα πάλι για να βάλουν άλλον νομαντάρχη που δεν είχε μπει νομίζω. Και έτυχε να ήταν στο beach party, δηλαδή στο ωραίο beach party της μεγάλης κοινότητας που ήμουν, γιατί εγώ ήμουνα στους μεγάλους της κατασκήνωσης. Και εκεί που παίζανε τα ωραία κομμάτια λέει ο αρχηγός θα μπει στην υπηρεσία για να δεις πως είναι. Καλά έκανε όμως και το έκανε, γιατί πρέπει και εγώ να αρχίζω να προσαρμόζομαι ως ομαδάρχης για να μαθαίνω και κάποια παραπάνω πράγματα. Και τώρα θα σας δείξω κάτι που είχα πει ότι θα το κάνω από την αρχή του βίντεο και τώρα βρήκα να το κάνω. Βιβλιάριο εργασίας. Αυτό το παίρνεις άμα είσαι εργαζόμενος κάτω του 18. Και να βλέπετε το άσχημο πρόσωπό μου και γενικά η άσχημη εμφάνισή μου, φωτογραφία μπροστά στο βιβλιάριο εργασίας. Όταν είσαι ομαδάρχης, ναι, παίρνεις εισόδημα. Εισόδημα που θα πάρω εγώ για φέτος είναι 160 ευρώ. Και λέω φέτος επειδή μπορεί του χρόνου π.χ. να τύχει κάτι να μην πάω. Μπορεί να μην με πάρω του χρόνου. Μπορεί να κάτσω για πολύ λίγο και να πάρω πιο λίγο εισόδημα. Πιο παλιά θυμάμαι εγώ ότι την τελευταία μέρα δίνανε τα χρήματα στους ομαδάρχες και θυμάμαι συγκεκριμένα έναν ομαδάρχη να λέει «Ιουχου» και να κρατάει ένα φακελάκι με όλα του τα χρήματα, το εισόδημα, που τότε ήταν πιο χαμηλό. Φέτος άκουσα ότι κάπως θα μπουν στο τραπεζικό λογαριασμό μου, δεν κατάλαβα πως θα γίνει και έτσι θα πάρω εγώ τα 160 ευρώ φέτος. Κάτι άσχετο, για όσοι θα με ρωτήσουν αν θα ξαναπάω του χρόνου ή όχι, παρόλο που φέτος δεν ήταν η χρονιά μου στην κατασκήνωση ούτε χάλια ούτε τέλεια, ενδιάμεσο δηλαδή, θέλω να πάω του χρόνου, αλλά όμως είναι η προετοιμασία των Πανελληνίων του χρόνου. Ναι, δυστυχώς. Και όλα τα παιδιά, όλο το καλοκαίρι διαβάζουν. Δεν θα σας πω γιατί εγώ δεν θα καθίσω και θα πω ότι αυτό που κάνω είναι υπερβολή και να κάνω διάλειμμα. Κάποιοι όντως πρέπει να διαβάζουν για συγκεκριμένες σχολές. Παραδείγμα, θέλεις να πας πολυτεχνείο? Ναι, οπότε δεν είναι σίγουρο αν εγώ ο Μάρκος θα έρθει του χρόνου ή όχι. Αλλά θα ήθελα να έρθω. Αλλά όχι μόνο θα ήθελα να έρθω. Αλλά όμως παιδιά, και για να έρθω θα αναγκαστώ να κάνω πιο λίγα βίντεο στο YouTube. Γιατί αν κάνω πιο λίγα βίντεο στο YouTube και μπαίνω πιο λίγες ώρες στο κινητό, θα διαβάζω πιο πολύ, θα παίρνω πιο πολλές βάσεις και θα πάω με άνεση στην κατασκήνωση χωρίς να έχω το άγχος αν θα ξεχάσω τα μαθήματά μου ή όχι. Αλλιώς αν τη χρονιά δεν καταφέρω να βγάλω πολύ ύλη και βγάλω λίγη και θα πηγαίνω μέτρα σε εκείνη τα μαθήματα, στη χειρότερη ή θα κάτσω για πολύ λίγο στην κατασκήνωση ομαδάρχης ή θα έρχομαι μόνο για επισκεπτήριο. Επειδή μου το ζητήσατε πολλά άτομα να έρθω και το χρόνο. Αυτό είναι το βίντεο. Δεν ξέρω πώς βγήκε το βίντεο, πόσα λεπτά. Αλλά ό,τι είχα να πω για βοηθός ομαδάρχης και ομαδάρχη, το είπα. Δεν ξέρω αν το... Άσχετο, αλλά ο βοηθός ομαδάρχης μπορείς να γίνεις είτε στα 15 είτε στα 16. Ομαδάρχης μπορείς να γίνεις από τα 16 και πάνω. Και αν είσαι 16 είναι ανάλογα και το τι θα σε πάρουν, δηλαδή μπορείς να πας σε σεμινάριο ομαδαρχών και να σε βάλουν academy. Εγώ αυτό έτυχε. Σε μένα αυτό έτυχε. Αυτό το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe, χτύπησε το κουδουνάκι. Αν εσύ με βλέπεις πρώτη φορά στο YouTube, ενώ πρώτη φορά δηλαδή ούτε κοντά να με έχεις πετύχει. Είμαι ο Μάρκος, έχω κανάλι στο YouTube, έχω 2.800 κάτι συνδρομητές. Αν θέλετε τσεκάρετε το κανάλι μου, είναι καλό. Είναι τέλειο, έχει ωραία βίντεο, έρχονται πολλά, γι' αυτό. Ωραία.